Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βίντεο, όπως τα είδατε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τα πράγματα που έχει φέρει το Βίκο για το Πάσχα. Σας αρέσουν αυτές οι βόλτες, οπότε σκέφτηκα να σας πάρω έτσι μια βόλτα μαζί μου και στο Βίκο. Εδώ στα Χανιά έχω πάει εγώ, αλλά έχει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα βρείτε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν νομίζω να βρείτε κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Έχει σχετικά καλές τιμές, σε κάποια προϊόντα είδα έτσι λίγο τσιμπημένες τις τιμές, αλλά τα περισσότερα κυμαίνονται σε φυσιολογικές τιμές θεωρώ. Έχει τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει μέχρι στιγμή σε διακοσμητικά, σε όλα τα καταστήματα που σας έχω πάρει βόλτα μαζί μου. Γράψτε μου και εσείς στα σχόλια όταν θα δείτε όλο το βίντεο, αν όντως ισχύει και για εσάς το ίδιο, αν σας άρεσαν περισσότερο από όλα όσα σας έχω δείξει μέχρι στιγμής. Κάντε ένα καφεδάκι να το απολαύσετε γιατί είναι αρκετά μεγάλο, έχει πάρα πολλά πράγματα το Βίκο φέτος. Και στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω τι πράγματα πήρα εγώ από το Βίκο, οπότε τώρα θα σας αφήσω να το παρακολουθήσετε και στο τέλος του βίντεο θα τα ξαναπούμε για να σας δείξω τα πραγματάκια που πήρα εγώ.
πάμε λοιπόν να σας δείξω τι πήρα εγώ από το Vico. Δεν πήρα πολλά πραγματάκια γιατί έχω αρκετά πασχαλινά πλέον, οπότε θεώρησα ότι δεν υπήρχε λόγος να πάρω κι άλλα, αν και μου άρεσαν πάρα πολύ όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Ακούτε και τη μικρή τώρα που παίζει. Αυτό εδώ, πώς να το πω, κάρο, καρότσι, δεν ξέρω. Είναι ξύλινο, πάρα πολύ όμορφο. Θα βλέπετε και τις τιμές εσείς εννοείται στην οθόνη σας. Αυτό το πήρα γιατί σκέφτηκα ότι θα ταιριάζει για όλο το χρόνο ως διακοσμητικό σε κάποιο σημείο του σπιτιού μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο για το Πάσχα. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ιδέα να το πάρω, να το έχω όλο το χρόνο διακοσμημένο σε κάποιο έπιπλο του σπιτιού μου. Γράψτε μου αν σας αρέσει και εσάς. Βέβαια δεν ξέρω τι θα βάλω μέσα τον υπόλοιπο χρόνο, ίσως κάποια γλαστράκια έτσι μικρά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μετά πήρα αυτά εδώ τα δύο κουνελάκια. Κουνελάκια, λαγουδάκια, τέλος πάντων μοιάζουν, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι είναι. Είναι έτσι σε περλέ απόχρωση, βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφα έτσι και γυαλιστερά. Κρατάνε και ένα κίτρινο λουλουδάκι. Δεν έχω βρει σε άλλα καταστήματα έτσι λαγουδάκια σε τέτοια μορφή. Συνήθως είναι όλα ξύλινα και ήθελα δύο για να τα βάλω στα καλαθάκια, να δω έτσι σε κάποιο δίσκο, δεν ξέρω. Οπότε μου άρεσαν πάρα πολύ και τα πήρα. Και ξετρελάθηκα με αυτές εδώ τις φωλίτσες. Πήρα τέσσερις. Όπως τα είδατε και στα πλάνα που σας έδειξα από το κατάστημα, είχε και σε γκρι απόχρωση τα αυγά. Εγώ θεώρησα ότι πηγαίνουν περισσότερο στο σπίτι μου αυτά τα μπέζ και τα άσπρα. Είναι πολύ όμορφες φωλίτσες, έτσι μικρούλες, πολύ οικονομικές. Σας τις δείχνω έτσι και από πιο κοντά να τις δείτε. Αυτά εδώ είναι τα μπέζ. Και αυτά τα λευκά. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να τα βάλετε οπουδήποτε στο σπίτι να τα διακοσμήσετε έτσι για το Πάσχα. Μ' αρέσαν πάρα πολύ. Και είναι και πολύ καλοφτιαγμένα, καμία σχέση με του Τζάμπο, αυτά που σας είχα δείξει στο haul. Ελπίζω να θυμηθώ να σας βάλω το βίντεο από κάτω. Σας είχα δείξει κάτι φωλίτσες μεγαλύτερες βέβαια, αλλά είχαν κάποια λουλουδάκια πάνω που μου φαινόταν πολύ ψεύτικα. Οπότε μάλλον θα τα βγάλω εκείνα τα λουλουδάκια. Αλλά αυτές εδώ είναι πολύ πιο όμορφα φτιαγμένες. Αυτά λοιπόν ήταν τα πράγματα που πήρα από το Vico. Δεν πήρα πολλά όπως σας είπα, αλλά είναι πολύ όμορφα, έτσι και καλόγουστα. Γράψτε μου αν σας άρεσαν όλα όσα είδατε στο κατάστημα, από τα πλάνα που σας έδειξα από πριν, που τα είδατε ήδη δηλαδή. Αν σας άρεσαν, αν έχετε πάρει εσείς κάποια πραγματάκια από το Vico φέτος, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like όπως πάντα, να μου δείξετε ότι σας άρεσε το βίντεό μου, για να μου δώσετε το κίνητρο να συνεχίσω να κάνω και άλλα βίντεο και να σας δείχνω πολλά πράγματα. Βάλτε και τις καρδούλες εννοείται. Το επόμενο βίντεο θα είναι η διακόσμηση των Πασχαλινών, γιατί πέρασε ο καιρός, οπότε θέλω να σας δείξω και εγώ τη διακόσμηση του σπιτιού μου για το Πάσχα. Άρα στο επόμενο βίντεο θα δείτε λοιπόν τη διακόσμηση. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά και θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Γεια σας!